ήρθα. Α, σπάσει σιγά. Εγγύηση δεν έχει. Παιδιά, μόλις ήρθα αεροδρόμιο. Είμαι με τους μπράβους μου. Το ιδιωτικό τζετ έρχεται σε λίγο. Γνωρίζουμε και έτσι σας ευχόμαστε να κάνετε στο ταξίδι. Σας υπενθυμίζουμε να δείτε τις αποστάσεις μεταξύ σας, να φοράτε τη μάσκα σας καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες μας. Πρώτος καθόλου να καταλήξετε την επίβαση στα προπένα της οικογένειας με μικρά παιδιά. Οι οικογένειες με μικρά παιδιά, ας πάρουμε το... Αστεράκια μου, μόλις φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη. Με το που κοιμήθηκα ακούω ένα μπουμ. Και λέω πάει, μας την πέσανε. Αλλά τελικά είχαμε προσγειωθεί και δεν το κατάλαβα. Αυτά. Θα τα πούμε μετά. Γεια! Λοιπόν, τα αεροπλάνα, τα γαμάω. Είναι ό,τι χειρότερο. Παιδιά, δεν κουνούσε καθόλου σήμερα. Ναι, καλά, πήγαινα λες και ήμουν σε τρανς πάρτι, μαλάκα. Πήγαινα έτσι σε κάποια φάση, λέω, πάρε, τι έβαλε τρελό. Τρεις φορές, λέω. Και δεν είχε μουσική. Τρεις φορές περίπου. Ε, μαλάκα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Κοιτούσα το διπλανό μου και μου λέει ο άνθρωπος, μη φοβάσαι, όλοι φοβόμαστε, μου λέει. Τι νομίζεις, εγώ το παίζω άντρας. Εγώ δεν φοβόμουν. Και μου δείχνει τους αεροσυνοδούς. Να φοβηθήσεις, τι φοβάσαι. Εγώ προσπαθούσα να κοιμηθώ. Και τα τελευταία... Κι εγώ προσπαθούσα, αλλά μετά μισή ταχυπαλμία. Τα τελευταία πέντε λεπτά μου πήρε ο ύπνος. Με έβγαλε το πίστο, ρε, λέει, πάρτε ανάσα. Ξεχάστε το. Subscribers μου με ανακαλύψανε. Καταλάβαν ότι είναι η Κόνη Στάιρ Θεσσαλονίκη και μας την πέσανε. Δεν ξέρω πού να κρυφτώ. Πάμε στις τουαλέτες. Τι λες, μπράβε. Παιδιά, σας κλείνω. Ελπίζω να μην με δουν κι άλλοι. Έχουμε βάλει το βίντεο να ανεβαίνει. Γιατί είμαστε σωστοί στη δουλειά μας και συνεπείς. Μόλις έφτασα δράμα. Subscribers μου την Δευτέρα. Αύριο θα γυρίσουμε βίντεο με, τον Κωνσταντίνο. Εντάξει. Αύριο ή σήμερα θα δούμε αναλόγως στο κέφι και θα γυρίσουμε με τον Κωνσταντίνο ένα βίντεο. Αύριο. Μπορούμε να το γυρίσουμε σήμερα και να το ανεβάσουμε. Όχι, βασικά ναι. Θα το γυρίσουμε αύριο και θα το ανεβάσω τη Δευτέρα. Θα δοκιμάζουμε χριστουγεννιάτικα σνάκς από τα Lidl. Ό,τι θα βρω γλυκά που έχετε στο Lidl και θα τα πάρουμε. Θα τα κάνει χορηγία η μαμά μου. Κέζα κούχεν. Κάνω ένα χάος τώρα στο σπίτι του αδερφού μου. Όχι αυτού μου, το άλλο. Το μπουφάνι να φάνε. Ωραίες κουρτίνες. Αυτός είναι. Δεν φαίνεται. Και από εκεί πάμε στο μπάνιο και το σαλόνι. Κρέμπερς μου, τώρα πάμε οδοντίατρο. Πήραμε το καφεδάκι μας. Εγώ είμαι αυτή. Ναι. Σκρέπερς μου, τώρα θα σας δείξω πώς ανοίγουν οι πόρτες με το που μαθαίνουν ότι πάω. Τέταρτο. Δεν θυμάμαι. Πάτε εκεί στη τύχη.
ζουβλάκια, χωρίς πατάτες. Καλαμιά. Το καλύτερο σώμα της δράμας. Στα λίγη σήμερα. Τα πήραμε και τώρα πάμε στα Lidl και μετά σπίτι να τα κατακουθήσουμε. Subscribers μου, τώρα μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Ξανά. Βρέχει. Μαρία τον πιλότο. Και θα πάμε Lidl. Subscribers μου, μόλις ήρθαμε στα Lidl. Πάμε να πάρουμε τώρα snacks. Subscribers μου, το κλασικό. Τα άνοιγε στο σπίτι της γιαγιάς σου. Περίμενες να έχει, ναι, περίμενες να έχει τέτοια και έχει μέσα κλωστές αντί για μπισκότα. Μόνο. Subscribers μου, σε ένα προηγούμενο vlog θυμάστε είχα δοκιμάσει cheeseburger από τα Lidl. Τώρα πήρα το chicken burger να δοκιμάσουμε. Θα σας πω αντικειμενικά την άποψή μου. Αυτή είναι η αδερφή μου. Γεια χαραντά. Subscribers μου, στο πρωί... Έτσι τα τραβάμε. Τραβάει. Σε ένα προηγούμενο vlog είχαμε δοκιμάσει το cheeseburger από το Lidl, αν το θυμάστε, να το. Αυτό τώρα το έχω φάει και πάμε σήμερα να δοκιμάσουμε το chicken τους. Good cube. Άλλο παρακολουθέ, θα την παρακολουθείς το Connie's Diary και θα πατάς και live. Τώρα τρώει, περίμενε. Ναι. Το cheese ήταν πιο ωραίο. Τέλος αυτό θέλει ότι κρύωσε λίγο. Subscribers μου, χιόνια! Δεν το πιστεύω! Αυτό είναι 2 λεπτά εισαγωγή, αυτό το ντουκουρτούκ είναι... Παιδιά! Χιονίζει, αλλά δεν φαίνεται τώρα καλά. Πού είναι η μαμά του? Πού είναι η μαμά του? Subscribers μου, μόλις ήρθα σπίτι και θα κάτσω να φάω τώρα το σάντουιτς που πήραμε πριν. Στολισμένο. Φιλαράκια μου, τέλος για σήμερα. Σας αφήνω εδώ πέρα γιατί θα κάνω μοντάζ. Θα τα πούμε αύριο. Γεια! Yeah!